Γεια σας, παιδιά. Θα ασχοληθούμε με το τρίγωνο. Το τρίγωνο ίσως είναι το πιο διαδεδομένο σχήμα στην πεδομετρία και καλό θα είναι να γνωρίζουμε τις ιδιότητες και τα θεωρήματα που προκύπτουν από αυτό. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Θεωρώ τρία σημεία. Το σημείο Α, το σημείο Β και το σημείο Γ. Φροντίζω να μην είναι στην διευθεία. Ενώνω τα σημεία με ευθύγραμμα τμήματα. Το ευθύγραμμα τμήμα ΑΒ, το ευθύγραμμα τμήμα ΒΓ και το ευθύγραμμα τμήμα ΑΓ. Αυτό είναι ένα τρίγωνο. Τι καθορίζει τώρα ένα τρίγωνο? Ένα τρίγωνο καθορίζεται από τα κύρια στοιχεία του, τα οποία να δούμε ποια θα είναι. Κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι οι πλευρές του, η πλευρά ΑΒ, η πλευρά ΒΓ, η πλευρά ΑΓ. Ονομάζονται είτε με δύο γράμματα, είτε χρησιμοποιώντας ένα μικρό γράμμα το οποίο σηματοδοτείται από την απέναντι κορυφή. Ας πούμε ότι έχω τη γωνία εδώ Γ, απέναντι θα είναι η πλευρά Γ μικρό. Εδώ έχω τη γωνία Β, απέναντι θα είναι η πλευρά Β μικρό. Εδώ έχω τη γωνία Α, απέναντι θα είναι η πλευρά Α μικρό. Άρα, στα κύρια στοιχεία του έχουμε τις πλευρές, οι οποίες όπως προαναφέραμε είναι η ΑΒ, είναι η ΑΓ, είναι η ΒΓ και αντίστοιχα με μικρά γράμματα είναι η Γ, η ΑΓ είναι η Β και τέλος είναι η Α. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πολύ καλά είναι οι γωνίες του τριγώνου και πώς ονομάζονται. Γωνίες είναι η Α, η Β, η Γ και τις ονομάζουμε είτε με τα κεφαλαία γράμματα των κορυφών, Α, Β, Γ, είτε χρησιμοποιούμε τρία γράμματα. Η α, ας πούμε, είναι η γωνία β, α, γ. Η β γωνία είναι η α, β, γ. Και η γωνία γ είναι η β, γ, α. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν ονομάζω μια γωνία με τρία γράμματα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το γράμμα της κορυφής. Δηλαδή την α, β, γ, εγώ μπορώ να ονομάσω είτε α, β, γ, είτε γ, β, α, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δω ποιες είναι οι κατηγορίες των τριγώνων ως προς τις πλευρές. Κατηγορίες τριγώνων. Πρώτα, ως προς τις πλευρές. Είναι σε αυτές είναι γνωστές από το γυμνάσιο, απλά θα το συστηματοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε κάθε φορά να ορίζουμε ένα σχήμα με σαφήνεια και ακρίβεια. Μιλάμε πρώτα για το ισόπλευρο τρίγωνο. Ποιο τρίγωνο λέμε ισόπλευρο? Αυτό που και οι τρεις πλευρές του είναι ίσες. Δηλαδή ΑΒ είναι ίση με την ΑΓ, είναι ίση με τη ΒΓ. Αυτό το τρίγωνο είναι ισόπλευρο. Δεύτερη κατηγορία είναι το ισοσκελές τρίγωνο. Το ισοσκελές τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο το οποίο έχει δύο πλευρές ίσες. Στην προκειμένη περίπτωση η ΑΒ είναι ίση με την ΑΓ. Αυτό είναι ισοσκελές. Και η τρίτη κατηγορία, η οποία απαντάται πολύ συχνά στις ασκήσεις, είναι τα σκαλινά τρίγωνα. Σκαλινό τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο το οποίο και οι τρεις πλευρές είναι άνισες. Δηλαδή η ΑΒ, η ΑΓ και η ΒΓ είναι άνισες. Οι κατηγορίες των τριγώνων δεν είναι μόνο ως προς τις πλευρές όμως, είναι και ως προς τις γωνίες. Ως προς τις γωνίες έχουμε το οξυγόνιο τρίγωνο. Οξυγόνιο τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο το οποίο έχει τρεις οξείες γωνίες. Δηλαδή και οι τρεις γωνίες είναι κάτω από 90 μοίρες. Αυτό είναι το οξυγόνιο. Είναι το αμπληγόνιο τρίγωνο. Αμπληγόνιο τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο το οποίο έχει μία αμπλία γωνία, εν προκειμένου η γωνία α, και οι υπόλοιπες είναι οξείες. Η τελευταία κατηγορία είναι το ορθογόνιο τρίγωνο, το οποίο έχει μία γωνία ορθή και δύο οξείες. Αυτό σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των τριγώνων τόσο ως προς τις πλευρές, όσο και ως προς τις γωνίες. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δω ποια είναι τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου. Τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου είναι πρώτα-πρώτα η διάμεσος. Αν έχω ας πούμε το τρίγωνο ΑΒΓ, πάρω το μέσο μη της πλευράς ΒΓ, σημαίνει μέσο μη, η β μη είναι ίση με τη μη γάμα, τότε το ευθύγραμμα τμήμα το οποίο ενώνει την κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς, ονομάζεται διάμεσος, συμβολίζεται με το γράμμα μη και το δίκτυο α, όπου α είναι η απέναντι πλευρά. Άρα,
Αν ρωτήσει κάποιος τι είναι διάμεσο, τι θα του πούμε. Θα του πούμε ότι είναι ένα ευθύγραμμα τμήμα το οποίο ενώνει την κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς. Δεύτερο δευτερεύον στοιχείο είναι το ύψος. Θυμούμε ότι έχουμε το τρίγωνο α, β, γ. Και φέρνω εγώ το κάθετο ευθύγραμμα τμήμα που άγεται από την κορυφή α προς την απέναντι πλευρά. Αυτό το κάθετο ευθύγραμμα τμήμα ονομάζεται ύψος και συμβολίζεται με το γράμμα ε και δείκτη βάζω την απέναντι πλευρά. Άρα αυτό είναι το ύψος. Και τέλος, το τρίτο δευτερεύον στοιχείο είναι η διχοτόμος. Η αδέλτα ονομάζεται διχοτόμος του τριγώνου όταν χωρίζει τη γωνία α σε δύο ίσες γωνίες. Δηλαδή α1 είναι ίση με την α2. Ο αντίστοιχος συμβολισμός είναι το γράμμα δέλτα και δίπλα ο δείκτης είναι η πλευρά στην οποία αναφέρεται. Δεν είναι περίπτωση η α. Άρα, μέχρι τώρα είπαμε ποια είναι τα κύρια στοιχεία του τριγώνου, οι πλευρές και οι γωνίες και ποια είναι τα δευτερεύοντα. Ας πάμε τώρα σε πιο ειδικές λεπτομέρειες. Η ιδέα ανάγεται πίσω στο φαΐ το μιλήσιο, ο οποίος λέει ότι για να είναι δύο επίπεδα σχήματα ίσα, θα πρέπει με κατάλληλη μετατοπίση να πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό πάνω το εφαρμόζω στα τρίγωνα. Δηλαδή, αν έχω εγώ το τρίγωνο α, β, γ και το τρίγωνο α τόνος, β τόνος, γ τόνος. Θα λέω ότι θα είναι ίσα αυτά τα δύο σχήματα, όταν μπορώ με κατάλληλη μετατόπιση να βάλω το ένα πάνω στο άλλο και να συμπίπτουν. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν είναι εφικτό όταν έχουμε να κάνουμε σε ασκήσεις ή να αποδείξω κάποιο θεώρημα. Αλλά αυτό που θα θυμόμαστε είναι ότι όταν άπαξ και δύο τρίγωνα είναι ίσα, τα αντίστοιχα στοιχεία τους θα είναι ίσα. Δηλαδή, ας πούμε, στην προηγούμενη περίπτωση, αβ θα είναι ίση με την α τόνος, β τόνος. Η βγ θα είναι ίση με την β τόνος, γ τόνος. Η αγ θα είναι ίση με την α τόνος, γ τόνος. Και τώρα, αυτό που θα σκεφτούμε είναι πώς θα μπορούμε κάθε φορά στις ασκήσεις να αποδεικνύουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα, χωρίς να καταφεύγουμε στον ορισμό, ο οποίος είναι και πολύ δύσκολος να εφαρμοστεί στην πράξη. Ο Ευκλήδης έχει βγάλει κάποιες προτάσεις, οι οποίες μας βοηθούν να αποδείξουμε και να συμπεράνουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα. Οι προτάσεις αυτές ονομάζονται κριτήρια ισότητας τριγώνων. Ας πάμε στο πρώτο κριτήριο ισότητας τριγώνων, το οποίο λέει το εξής. Έστω ότι έχω το τρίγωνο α, β, γ, το τρίγωνο α τόνος, β τόνος, γ τόνος, και σε αυτά τα δύο τρίγωνα, από υπόθεση γνωρίζω ότι η πλευρά αβ είναι ίση με την α τόνος, β τόνος, η πλευρά αγ ίση με την α τόνος, γ τόνος, και οι περιεχόμενοι σε αυτές τις πλευρές, την αβ και την αγ, γωνία α, είναι ίση με την περιεχόμενη στην α τόνος, β τόνος, α τόνος, γ τόνος, γωνία α τόνος. Τότε τα δύο τρίγωνα θα είναι ίσα. Τι είπαμε μόλις τώρα? Είπαμε ότι για να είναι δύο τρίγωνα ίσα, αρκεί να έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες αυτές πλευρές γωνίες ίσες. Τότε τα τρίγωνα θα είναι ίσα. Η συντομογραφία του κριτηρίου λέει πλευρά, γωνία, πλευρά. Δύο πλευρές και περιεχόμενη γωνία. Εφ' εξής, θα χρησιμοποιούμε το κριτήριο για να αποδεικνύουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα. Και πάμε να δούμε την πρώτη εφαρμογή του κριτηρίου σε ένα πόρισμα. Μας λέει το εξής. Έστω ότι έχουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο. Α, β, γ. Η πλευρά α, β είναι ίση με την πλευρά α, γ. Στην υπόθεση και στο συμπέρασμα θα γράψουμε τα εξής. Ότι α, β είναι ίση με την α, γ και θα αποδείξουμε ότι οι προσκύμενες στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου, η β και η γ γωνίες, είναι ίσες. Αυτό είναι το πρώτο που θα αποδείξουμε. Επίσης θα αποδείξουμε ότι η διχοτόμος της γωνίας α είναι παράλληλα και ύψος και διάμεσος. Αν δηλαδή αβ είναι διχοτόμος, που σημαίνει ότι οι γωνίες α1 και α2 είναι ίσες, εμείς θα δείξουμε ότι η αβ είναι παράλληλα και ύψος και διάμεσος. Στην υπόθεση σημειώνουμε ότι αβ είναι διχοτόμος της γωνίας α και πάμε να αποδείξουμε τα ζητούμενα. Γενικά στην γεωμετρία, όταν πρέπει να αποδείξουμε ότι δύο γωνίες ή δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι ίσα, αυτό που κάνουμε είναι να επιλέγουμε κατάλληλα ζεύγη τριγώνων και τα συγκρίνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, θέλω να βγάλω εγώ ότι η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ.
Θα ψάξω να βρω ένα τρίγωνο το οποίο θα έχει τη γωνία β, ένα τρίγωνο το οποίο θα έχει τη γωνία γ και θα τα συγκρίνω να τα βγάλω ίσα. Θεωρώ τα δύο τρίγωνα, το αβδ και το αδγ. Τα ίσα στοιχεία που έχουν αυτά τα δύο τρίγωνα είναι ότι η πλευρά αβ, η οποία ανοίξει στο πρώτο, είναι ίση με την πλευρά αγ, η οποία ανοίξει στο δεύτερο. Από υπόθεση. Επίσης, η γωνία α1 είναι ίση με τη γωνία α2, επειδή η αδ είναι διχοτόμος. Και τελευταίο, η αδ είναι πλευρά τόσο του ενός τριγώνου όσο και του άλλου. Άρα πάμε και του λέμε ότι η αδ είναι κοινή πλευρά. Οι προϋποθέσεις του κριτηρίου του πρώτου πληρούνται. Έχουμε δύο πλευρές και τις περιεχόμενες γωνίες. Κατά συνέπεια του λέμε πλευρά, γωνία, πλευρά. Συνεπάγεται ότι τα δύο τρίγωνα είναι ίσα. Επειδή τα δύο τρίγωνα θα είναι ίσα, τότε αντίστοιχα θα είναι ίσα και όλα τα στοιχεία τους. Κατά συνέπεια θα έχουμε ότι η βδ θα είναι ίση με τη δγ. Αυτό το ευθύγραμμα τμήμα εδώ θα είναι ίσο με αυτό. Οπότε προκύπτει ότι αδ θα είναι διάμεσος. Επίσης, η γωνία β θα είναι ίση με τη γωνία γ από την ισότητα των τριγώνων. Η γωνία δ1 θα είναι ίση με τη γωνία δ2. Παρατηρώ από το σχήμα όμως ότι δ1 και δ2 έχουν άθροισμα 180 μοίρες. Άρα, εφόσον έχω δύο γωνίες οι οποίες είναι και ίσες, έχουν και άθροισμα 180 μοίρες, συνεπάγεται ότι κάθε μία θα είναι 90 μοίρες. Και από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι το αδ είναι παράλληλα και ύψος. Αυτό είναι ένα απόρρισμα το οποίο θα χρησιμοποιούμε σε εξής ασκήσεις, χωρίς να χρειάζεται απόρριξη. Ουσιαστικά, δηλαδή, σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο θα γνωρίζουμε εκ προημίου ότι αν φέρω εγώ τη διχοτόμηση η οποία αντιστοιχεί στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου, θα ξέρω ότι είναι παράλληλα και ύψος και διάμεσος και φυσικά οι γωνίες που είναι προσκύμενες στη βάση θα είναι μεταξύ τους ίσες. Είναι πολύ χρήσιμο σαν πόρισμα και βοηθάει πολλές φορές σε ασκήσεις που αναφέρονται σε ισοσκελή τρίγωνα. Η πλειονότητα των ασκήσεων στα τρίγωνα αναφέρονται σε ισοσκελή τρίγωνα. Αυτό που θα κάνουμε την επόμενη φορά είναι να κάνουμε περισσότερες εφαρμογές του πρώτου κριτηρίου και να κάνουμε μερικές περισσότερες ασκήσεις. Μέχρι τότε, γεια σας.